Με τη σειρά μας να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για τον εκλειτόν γιατρό της Βουλής στους οικείους τους αγαπημένους. Το υποσυζήτηση σήμερα νομοσχέδιο και ο χρόνος που επιλέγεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί συνδέεται και αυτό με έναν τρόπο με τα έσχη που εκτελήχθηκαν μπροστά στα μάτια ολόκληρου του ελληνικού λαού προχθές, μέρα απόδοσης τιμής στους ήρωες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου σε όλη την Ελλάδα. Μια μέρα που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το Οργανωμένο Ταξικό Εργατικό Κίνημα απέδειξε τον βαθύ του σεβασμό στους επιστήμονες και την υγεία του λαού μας, κάτι που εσείς ως κυβέρνηση το γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια, τους προσβάλλατε με το χειρότερο τρόπο. Προδώσατε τη μάχη του λαού μας που με θυσίες και ευσυνειδησία έστειλε τον κορονοϊό από εκεί που ήρθε. Το φέρατε πίσω με άναρχο τουρισμό, πλημμυρίσατε τη χώρα για τα κέρδη ξενοδόχων και επιχειρηματικών ομίλων στις μεταφορές. Αποκρύψατε τα επιστημονικά δεδομένα ότι το 90% των κρουσμάτων είναι από κλειστούς χώρους και τον αφήσατε να θερίζει σε αυτούς στα αεροπλάνα, στα σχολεία, στα γυροκομεία, στα εργασιακά κάτεργα, στα αστικά λεωφορεία, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ. Δεν δώσατε, απ' την άλλη, στους ήρωες υγειονομικούς τουλάχιστον τα όπλα που σας ζητούν για να σώσουν όποιον μπορούν από τα σκόπιμα λάθη σας. Και τι κάνατε, επιλέξατε να κάνετε προχθές τις διαδηλώσεις, όταν είδατε ότι δεν σας έμεινε κανένα επιχείρημα υγειονομικό, όταν πήρατε χαμπάρι ότι κλακαδόρισα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα χρειαστεί να πάρουν ρεπό μετά τις υπερορίες κατά συκοφάντης του λαϊκού κινήματος, διότι έτσι θέλει να τις πληρώνει από εδώ και πέρα ο Υπουργός Εργασίας με το νομοσχέδιο που φέρνει για τις υπερορίες, επιλέξατε να ολοκληρώσετε το έγκλημα. Επιλέξατε να επιτεθείτε ύπουλα και άναδρα στους διαδηλωτές. Επιλέξατε να χτυπήσετε αυτούς που εδώ και ένα χρόνο έχουν ορθώσει με θυσίες προσωπικές τείχος ανάσχεσης του κύματος μετάδοσης πανδημίας από τα εργασιακά κάτεργα. Πόσες και πόσες εργοδοσίες αναγκάστηκαν να μην κρύβουν κρούσματα, πόσες να πάρουν μέτρα υγειονομικά, ακόμα και τα στοιχειώδη, πόσες δεν μπόρεσαν να εκβιάζουν ευπαθείς να πάνε στη δουλειά. Και όλα αυτά γνωστά και σε εσάς και στα Υπουργεία και στις επιθεωρήσεις και στον ΕΟΔΗ, αλλά με δελτία τύπου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα στοιχεία αυτά τα έχετε όλοι και είναι χιλιάδες με ονοματεπώνυμα, σιωπή όμως από παντού. Είναι ή δεν είναι έγκλημα αυτό? Σε αυτούς, κύριοι, επιτεθήκατε πισόπλατα, με αναλογία 10-1, με πάνωπλους απέναντι σε διαδηλωτές που λόγω των συνθήκων δεν πήραν ούτε τα μέτρα περιφρούρησης, με αστυνομικούς που με δική σας ευθύνη μετράνε εκατοντάδες κρούσματα και που τους τρίξατε πάνω στους διαδηλωτές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας και υπερμετάδοσης. Καθαρό το συμπέρασμα. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση και κρατική καταστολή. Και βέβαια το δεύτερο συμπέρασμα που βγήκε από αυτές τις μέρες, από αυτή τη μέρα, είναι ότι ο λαός μας έχει τη δύναμη να τελειώνει με τα βάσανά του. Δεν μπορείτε να χωνέψετε ότι δεν μπορείτε να φημώσετε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το Ταξικό Εργατικό Κίνημα. Δεν μπορείτε να χωνέψετε ότι την καταστολή σας τη μετέτρεψε σε παγκόσμιου βεληνικούς μήνυμα και θαυμασμού την Πρωτομαγιά, όπως και προχθές. Και το σημερινό υποκατάθεση νομοσχέδιο δείχνει ότι θέλετε σιωπή, διότι επιλέγετε την πιο δύσκολη για το λαό μας ώρα, με τον πιο ύπουλο τρόπο να φέρετε εκτρώματα που του τσακίζουν δικαιώματα για να γεμίσουν τις τσέπες μιας χούφτας παράσιτος στην οικονομία τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μια μεταφορά αρκεί για να αποδώσει το μέγεθος της πονηριάς. Βάλατε φωτιά στα σπίτια του λαού μας, ντυθήκατε μετά πυροσβέστες προσποιούμενοι ότι θα μπείτε μέσα να τη σβήσετε, μπήκατε μέσα και καταλυστεύετε την περιουσία του. Του ληστέψατε τη σύνταξη, το μισθό, την κατοικία, την υγεία και τώρα την ώρα της φωτιάς μπήκατε να του ληστέψετε το οχτάωρο, το δικαίωμα στην απεργία και με το σημερινό νομοσχέδιο πάτε να του ληστέψετε και την πολιτική αεροπορία. Δηλαδή, πάτε να ιδιωτικοποιήσετε από την πίσω πόρτα τον έλεγχο της αεροπλοείας, να παραδώσετε στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων την ασφάλεια των πτήσεων, σε αυτούς δηλαδή που οι κανόνες αεροπλοείας, οι κανόνες ασφάλειας των πτήσεων είναι εμπόδιο στη μεγαλύτερη και πιο γρήγορη κερδοφορία τους. Γνωστή η πρακτική του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου, της ιδιωτικοποίησης, της συντριβής των εργασιακών δικαιωμάτων, της πανάκριβης υπηρεσίας, της εξάρτησης της χώρας ολόκληρης από στιγνά επιχειρηματικά συμφέροντα. Με ποιον καθοδηγητή, όπως πάντα, ποιον άλλον, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το συλλογικό όργανο των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ΙΠΑ, ήταν μια ενιαία δημόσια υπηρεσία η οποία ασκούσε και το κανονιστικό εποπτικό έργο και το επιχειρησιακό. Δηλαδή και νομοθετούσε για τα θέματα της πολιτικής αεροπορίας
και των αερομεταφορών και έποπτη την εφαρμογή τους και παρήχε τις υπηρεσίες αεροδρομίου και αεροναυτιλίας. Ήταν αμιγώς δημόσια υπηρεσία, υπάγοντας στον Υπουργό και τα οικονομικά της ήταν ενταγμένα στο δημόσιο κορβανά. Για να περάσει όμως η μαρμίτα του επιχειρησιακού κομματιού σε ιδιωτικές τσέπες, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφήβρε μια δικαιολογία που την υιοθέτησαν όλες τις κυβερνήσεις κρατών μελών, ότι δηλαδή δεν μπορεί πλέον ελέγχων και ελεγχόμενος να είναι μαζί, δεν μπορεί δηλαδή η ίδια υπηρεσία και να νομοθετεί και να εποπτεύει και να παρέχει τις εποπτευόμενες υπηρεσίες. Και με αυτή τη μεγάλη ανακάλυψη άρχισε το πετσόκομα. Βήμα-βήμα υλοποιήθηκαν τα σχέδια για την ολοκληρωτική παράδοση των αερομεταφορών στο μεγάλο κεφάλαιο. Παρακολουθήσαμε δηλαδή τις φάσεις του χρονικού ενός προανεγγελθέντος θανάτου. Δηλαδή τη διάλυση της ΥΠΑ και τη σταδιακή παράδοση των αερομεταφορών στο μεγάλο κεφάλαιο. Ξεκίνησε με τη μεταβίβαση των αεροδρομίων στο ΤΑΙΠΕΔ αρχικά και αργότερα στο Υπερταμείο που ανέλαβαν την εκχώρησή τους. Στη συνέχεια με το νόμο 3913 του 2011 είχαμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Απ' τη μία άνοιξε ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων και βρήκε εφαρμογή αρχικά με την εκχώρηση των 14 στη Φράπορτ. Έπεται ιδιωτικοποίηση και των υπολείμων φυσικά. Από την άλλη προβλέφθηκε και ο λειτουργικός διαχωρισμός της ΥΠΑ με τη δημιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Παράλληλα, με τον ίδιο νόμο δόθηκε στο διοικητή της ΥΠΑ το δικαίωμα όταν θα χρειαστεί, έρχεται δηλαδή αυτή η ώρα, να προχωρήσει στο ξεκαθάρισμα του πλεονάζοντος προσωπικού. Με τον νόμο 4427 του 2016 η ΥΠΑ πήγε και σε νομικό διαχωρισμό με τη σύσταση δύο νομικών προσώπων, της ΑΠΑ και της ΥΠΑ, την ΥΠΑ. Η ΑΠΑ προβλέφθηκε να έχει την κανονιστική εποπτική δραστηριότητα και η ΥΠΑ να παρέχει τις υπηρεσίες αεροδρομίου μέχρι να εκχωρηθούν και αυτά, τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας μέχρι να εκχωρηθεί και αυτή και τις υπηρεσίες υδατοδρομίου που θα δούμε που θα καταλήξουν και αυτές. Στα δύο αυτά νομικά πρόσωπα ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μορφή δημοσίων υπηρεσιών και δήθεν πανηγύριζαν ότι κατάφεραν να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα της διαλυμένης πια ΥΠΑ. Δεν άργησε όμως να αποδειχθεί σε όσους αμφέβαλαν ότι το σχέδιο είναι αυτός που θα παρέχει τις υπηρεσίες αεροδρομίου και αεροναυτιλίας να μην είναι πλέον το κράτος, αλλά τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Πώς αποδείχθηκε? Αποδείχθηκε με το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα και τις ίδιες του τις προβλέψεις. Γιατί με το νομοσχέδιο αυτό, από τη μια ο αμυγής δημόσιος χαρακτήρας των δύο υπηρεσιών εξαφανίζεται, η ΑΠΑ γίνεται ανεξάρτητη αρχή με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και η ΥΠΑ νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια επίσης. Από την άλλη, ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών με την παραπέρα διεύρυνση της οικονομικής και διοικητικής τους αυτοτέλειας. Γιατί αυτό το νομοσχέδιο, αν ψηφιστεί και γίνει νόμος του κράτους, είτε δεν θα εφαρμοστεί, είτε και αν ακόμη εφαρμοστεί, δεν θα μακροημερεύσει. Γιατί θα έρθει ένα επόμενο νομοσχέδιο με το οποίο η ΥΠΑ θα μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και αυτό γιατί με έναν τέτοιο νομικό καθεστώς μπορεί να εισχωρήσει ο ιδιώτης επενδυτής στην πολιτική αεροπορία, είτε με τη μορφή του μάνατζερ, είτε ως παραχωρησιούχος, είτε με τη δημιουργία ΣΔΙΤ. Όσο για την ΑΠΑ, θα συρρυκνωθεί περισσότερο από ό,τι προβλέπει το νομοσχέδιο που συζητάμε και ο στόχος φαίνεται ότι είναι ο εποπτικός έλεγχος να περάσει και αυτός σε ιδιώτες. Επιχειρείται με το νομοσχέδιο και την εφαρμογή του περίφημου σχεδίου επιδόσεων, όπως το λέτε, να συνδέσετε τους μισθούς με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά, όπως η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η μείωση των καθυστερήσεων και άλλα. Τα ετοιμάζετε βεβαίως για να τα βρουν έτοιμα ιδιώτες επενδυτές. Ιδιωτικοποιημένη ΥΠΑ με χαμηλούς μισθούς και ό,τι άλλο προβλέπετε για τους εργαζόμενους όλους τους τομείς της οικονομίας. Όλα τα πάνω προσπαθείτε να τα πετύχετε με τη μείωση και τη σταδιακή κατάργηση της αποζημίωσης του Eurocontrol. Οι δυνάμεις μας στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια παλεύαν για την ενσωμάτωση της αποζημίωσης αυτής και όλων των επιδομάτων των δημοσίων υπηρεσιών, εφορίας, τελωνία, στους βασικούς μισθούς, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών όλων των εργαζομένων στο δημόσιο. Για να μην μπορούν να αξιοποιηθούν για διαίρεση των εργαζομένων και ενίσχυση του συντεχνιασμού όπως κάνανε οι δικές σας δυνάμεις στον χώρο για να εξασφαλιστούν και να μην είναι προσωρινά όπως τώρα αποδεικνύεται ότι είναι. Μάλιστα,
Φτάσατε στο σημείο με κάποια προεδρικά διατάγματα εντελώς έολα νομικά, καταστρατηγώντας ακόμα και τα βασικά άρθρα του συντάγματός σας, να προβλέψετε την περικοπή του γεωκοντρόλ, ειδικά σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και οι συνδικαλιστές, οι οποίοι με τον νόμο 1264 του 82 τους δίνει το δικαίωμα στη συνδικαλιστική δραστηριότητα και είπα τους τιμωρεί γι' αυτό. Τώρα, λόγω της κρίσης του κορονοϊού και επειδή μειώθηκαν δραστικά οι πτήσεις, μειώθηκε και το επίδομα του γεωκοντρόλ. Όμως, εντελώς ξαφνικά, και ενώ οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δεν τους δίνεται ούτε αυτό το μειωμένο γεωκοντρόλ. Τις αεροπορικές όμως τις εταιρείες τις επιδοτήσατε τη χασούρα μια χαρά. Παράλληλα με αυτό το νομοσχέδιο, αλλά και με τα επόμενα που θα φέρετε, ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση του άρθρου 12 του 39-13 του 11 για το πλεονάζον προσωπικό. Και ρωτάμε τους υπαλλήλους που έχασαν μεγάλο κομμάτι από το αντικείμενό τους στα αεροδρόμια που εκχωρήθηκαν στη Φράπορτ. Τι θα τους κάνετε? Θα τους απολύσετε? Κάποιους από τους υπαλλήλους που υπηρετούν σήμερα στην ΑΠΑ λόγω της συρρήκνωσής της ήδη με αυτό το νομοσχέδιο, που θα τους πάτε? Τι θα τους κάνετε? Για μας το κρίσιμο ήταν να μην χωριστεί το κανονιστικό εποπτικό κομμάτι από το επιχειρησιακό. Ήταν ξεκάθαρο για μας ότι σε αυτό το δρόμο η κοινωνία θα υποστεί τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης, με συντριβή των εργασιακών δικαιωμάτων, με ακριβές υπηρεσίες, με τιμή εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και της ασφάλειας των πτήσεων. Τα αεροδρόμια είναι περιουσία δημόσια. Φτιάχτηκαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού, του φορολογουμένου. Γι' αυτό εμείς καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό μας να παλέψει για υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ενιαία και δημόσια, με όλα τα αεροδρόμια κρατικά συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου των Σπάτων και της αεροναυτιλίας. Ενταγμένη σε ένα ενιαίο φορέα αερομεταφορών για να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες και όχι τη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και των μονοπωλίων. Δεν είναι καθόλου ουτοπικό ούτε αναχρονιστικό αυτό. Ουτοπικό και αναχρονιστικό είναι να πιστεύεις ότι θα διατηρήσεις δουλειά και δικαιώματα σε ιδιωτικοποιημένα αεροδρόμια και ιδιωτικοποιημένη αεροναυτιλία. Ουτοπικό και αναχρονιστικό είναι να πιστεύεις ότι μπορείς να διασφαλίσεις το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των πτήσεων με τη δραστηριότητα ενταγμένη στο δρόμο του κέρδους και τον άγριο ανταγωνισμό. Γι' αυτό ζητούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου στο σύνολό του και καλούμε τον κόσμο να παλέψει για υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ενιαία και δημόσια.